που είπε εκείνο το Άι στο διάλογο στην Βουλή. Βαριέμαι λίγο. Βαριέσαι εντάξει. Βαριέσαι εντάξει. Γενικότερα δεν του βαρεθήκατε. Είναι όμω φοβερό αν καθίσει να το σκεφτεί. Όχι, μωρέ, α το δούμε. Στο νούμερο 17 είπε το Άι στο διάλογο, για να το δούμε λίγο. Κύριε Αθανασίου, τα νομικά αφήστε τα λοιπόν. Θέλετε να μιλήσετε νομικά, πολιτικά, ό,τι θέλετε. Έχετε εκπροσώπους να μιλήσουν. Λοιπόν. Και μετά είναι αυτό το εξοργιστικό, όταν τις επισημαίνουν τι ακριβώς είπε. Είναι αυτό το εξοργιστικό, αυτός ο εξοργιστικός συνδυασμός. Πουλάω τρέλα από την μία και δεν έχω τα κάκαλα να υποστηρίξω αυτό που είπα. Αυτό το θρασίδιλο. Είπε, σα το διάλογο, πε ναι, είπα στο διάλογο. Ναι, ρε παιδί, μια είπα για αυτό. Σε εκνεύρισα και εμάς μας εκνεύρισε, πες το. Αλλά η τρέλα που πουλάνε είναι αδιανόητη. Έχετε εκπροσώπους να μιλήσουν. Και από κάτω. Άι στο διάβολο. Εγώ το είπα. Πρώτον, εγώ δεν το άκουσα, όπως νομίζω δεν το άκουσε κανείς. Παρ' όλα αυτά, το άκουσαν τα πρακτικά. Δεν το αφισβητώ αυτό. Ζητώ λοιπόν να εξαλειφθεί από τα πρακτικά, δεδομένου ότι όποιος το είπε ήταν όχι απλώς αστοχία και αγένεια, αλλά οτιδήποτε άλλο. Όποιος το είπε είναι αλήτης. Πόσο φαίνεται η κούφια. Ναι, ναι. Έφυγε κατά κούφια. Έφυγε. Είναι κούφια στόματος, έτσι λέγεται αυτό το αστοδιάλογο. Το λες, έχεις μικρόφωνο, έχεις κάμερες, το γράφουν στα πρακτικά. Δεν το παραδέχεσαι, σκέψου.